Την παραμονή το βράδυ έμαθα, και δεν θέλω να πω λεπτομέρειες γι' αυτό, δεν το θεωρώ και σωστό, ότι οι Τούρκοι κάλεσαν τον πρέσβη μας, το Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, και το επέδωσαν ένα απαράδεκτο, καθόλου απαράδεκτο διάδειγμα, το οποίο το δέχθηκε, κακώς κατά την άποψή μου, για μια εκδήλωση η οποία είχε καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Και το γεγονός ότι έγινε στο Πολεμικό Μουσείο, αν θέλετε, για πόλεμο μιλάμε, ανατομία ενός πολέμου μιλάμε, σωστά έγινε στο Πολεμικό Μουσείο, δεν έχει ευθύνη ούτε το κράτος, ούτε η διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου, μας παραχώρησε την αίθουσα, στείλαμε τα χαρτιά που προβλέπετε, τον τίτλο του βιβλίου, τον τίτλο του συγγραφέα, μας εγκρίθηκε και μας παραχωρήθηκε το μουσείο. Οι Τούρκοι λοιπόν απέτησαν ανερυθρίαστα και με χαρακτηριστική ανέδεια να μην συμμετέχει ο κύριος Καραγιάννης, επειδή είναι άτυπος και άμυστος σύμβουλος στον κύριο Παναγιωτόπουλο, και μάλιστα να μην γίνει εκδήλωση και στο Πολεμικό Μουσείο, όχι μόνο αυτό, να μην γίνει καθόλου εκδήλωση, να απαγορευτεί η εκδήλωση. Από εκεί και μετά έγιναν διάφορες διαβουλεύσεις και μας είπαν ότι δεν θα δοθεί τελικά το μουσείο και να κάνουμε εκτροπή, ακούστε έσχος, να κάνουμε εκτροπή ομιλητές, αλλά και τους ανθρώπους που ήθελαν να παρακολουθήσουν από το Πολεμικό Μουσείο στο Χίλτον. Θα περιγράφετε ένα σύλληπτα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αθλειότητα που έγινε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Και επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες εκτός των Τούρκων, θα έλεγα το εξής. Ο ίδιος ο Καραγιλάν, ο Ζουμπέιρ Αϊντάρ, είναι συνομιλητές των Τούρκων τα τρία τελευταία χρόνια. Αυτούς που αποκαλούν τρομοκράτες, συνομιλούν στο Όσλο, συνομιλούσαν στο Όσλο οι τουρκικοί παράγοντες, ο διοικητής της ΣΜΙΤ, ο σημερινός διοικητής ΣΜΙΤ, τότε σύμβολος του Τούρκου Πρωθυπουργού, ο προηγούμενος διοικητής ΣΜΙΤ, οι υποδιοικητές της ΣΜΙΤ, συζητούσαν επί 5 εξάμηνα στο Όσλο μυστικές συνομιλίες για να βρεθεί μια πολιτική λύση. Υπό ποια έννοια λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει στη χώρα μας? Δεν είμαστε δειλαέτη της Τουρκίας.